Ήδη ολοκληρώνεται σε λίγα λεπτά η δύο-ωρη στάση εργασίας των κυβερνητικών ιατρών στα δημόσια νοσηλευτήρια. Πριν από λίγο ολοκληρώθηκαν και οι τοπικές συνελεύσεις στη Σπασική, αλλά και η δημοσιογραφική διάσκεψη που παραχώρησαν από κοινού η Παγκύπρια Συντεχνία Κυβερνητικών Ιατρών και ο Παγκύπριος Ιατρικός Σύλλογος. Μια διάσκεψη, Κατερίνα, που διήρκησε περισσότερα από 50 λεπτά και μας ξεκαθάρισε, αν θες, τον λόγο που πραγματοποιήθηκε σήμερα η δύο-ωρη αυτή στάση εργασίας, η οποία, ας μου επιτρέψετε να πω, ο λόγος στις τελευταίες μέρες ήταν συγκεχημένος, γιατί υπήρξε μια διασύνδεση δυστυχώς του θανάτου του άτυχου Σταύρου Γιοργαλή με την υποστελέχωση των δημόσιων νοσηλευτηρίων. Αρχίζοντας τη δημοσιογραφική διάσκεψη, ο πρόεδρος της Σπασική, ο κ. Σωτήρης Κούμας, τόνισε ότι αυτή η δύο-ωρη στάση γίνεται αφενός για ευαισθητοποίηση, προκειμένου να ευαισθητοποιηθεί, αν θες, ο εργοδότης σου στο Υπουργείο Υγείας, ώστε να στηρίξει το έργο τους για εξυγχρονισμό των δημόσιων νοσηλευτηρίων και να προσέλθει στον διάλογο ώστε να εφαρμοστούν διαρθρωτικά μέτρα. Επέτρεψε μου εδώ να σχολιάζω ότι χθες είδαμε ότι υπήρξε μια συνάντηση με τον αρμόδιο υπουργό. Κράτησε περισσότερο από δύο ώρες. Παρ' όλα αυτά, δεν φαίνεται να βγει και άσπρος καπνός. Προσήλθαν σήμερα στη δύο-ωρη στάση εργασίας. Τόνισε ο κύριος Κούμας ότι δεν αποποιούνται των ευθυνών τους. Ωστόσο, έχουν φυγεί από την διαδικασία που ακολουθήθηκε σε σχέση με τους δύο ιατρούς που συνελήφθηκαν για το περιστατικό. Έκαναν λόγο για εξευτελιστική μεταχείρισή τους, για διαπόμπευσή τους τόσο από τους αρμόδιους φορείς όσο και από τα μέσα ενημέρωσης. Και ένα από τα κύρια αιτήματα τους, Κατερίνα, είναι η αποποινικοποίηση της ιατρικής πράξης. Και τι εννοούν με αυτό? Μας ξεκαθάρισαν κυρίως ο κύριος Πέτρος Αγαθαγγέλου, αυτή τη φορά, ο πρόεδρος του Παγκύπριου Ιατρικού Συλλόγου, ότι όταν μιλούν για αποποινικοποίηση της ιατρικής πράξης, δεν εννοούν σε καμία περίπτωση ιατρική ασυλία. Ζητούν απλά αλλαγή της νομικής διαδικασίας που αφορά υποψία ιατρικού σφάλματος ή αμέλειας και προσαγωγή χωρίς κάμερες και χειροπέδες και μη δημοσιοποίηση ονομάτων των συγκεκριμένων γιατρών εναντίον των οποίων υπάρχουν τέτοιες υπόνοιες. Διαμήνυσαν επίσης ότι η ποινικοποίηση της ιατρικής πράξης οδηγεί σε αμυντική ιατρική, γεγονός που ενδεχομένως να προκαλέσει πολλά άλλα προβλήματα. Αυτό ήταν το κυριότερο σημείο, αν θες, της σημερινής δημοσιογραφικής διάσκεψης, η αποποινικοποίηση της ιατρικής πράξης, την οποία ζητούν οι ιατροί. Αφήνουν ανοιχτό το ενδεχόμενο για κλιμάκωση των απεργιακών μέτρων, μια απόφαση η οποία θα ληφθεί περί τα τέλη Ιουνίου κατά τη Γενική Συνέλευση της ΠΑΣΙΚΗ. Ζητούν να προστεθεί στην εξίσωση της απόδοσης των ευθυνών και το Υπουργείο Υγείας, με συγχωρείτε, στο οποίο καταλογίζουν απραξία για τις μεταρρυθμίσεις που ακόμη δεν έχουν γίνει. Θέλουν, όπως είπαμε, να ασκήσουν πίεση στον εργοδότη τους. Ανάμεσα στα αιτήματά τους, πέρα από την υποστελέχωση, την σωστή στελέχωση των ΤΑΕΠ που είναι γνωστά, ζητούν και 24ωρη κάλυψη από ακτινολόγο, γνωμάτευση και γνωμάτευση όλων των απεικονιστικών εξετάσεων από ακτινολόγο. Ένα αίτημα το οποίο πριν από λίγα λεπτά δημιούργησε ένταση στην τοπική συνέλευση που διεξήχθη εδώ στην αίθουσα διαλέξεων του Γενικού Νοσοκομείου Λευκοσίας, καθώς οι ακτινολόγοι αντέδρασαν, υποστηρίζοντας ότι δεν υπάρχει επάρκεια προσωπικού για να είναι εδώ 24 ώρες και να αναλάβει αυτά τα επιπλέον καθήκοντα. Ζητούν επίσης εργασία βάσει διεθνών πρακτικών με ό,τι αυτό συνεπάγεται για την καθυστέρηση και για την προστασία ασθενών και ιατρών. Όλα τα αιτήματα θα τα δούμε στη συνέχεια, Γιάννη, συγγνώμη που σε διακόπτω, και με τον πρόεδρο της ΠΑΣΙΚΗ, τον κύριο Κούμα, που θα είναι εδώ στο στούτι. Έχουμε ετοιμάσει και τις σχετικές κάρτες. Θα τις δούμε μετά ένα προς ένα τα 13 σημεία αιτήματα των γιατρών. Αυτό όμως που μας είπες και διευκρίνησες, και θα ακούσουμε τώρα και τα σχετικά αποσπάσματα από τη διάσκεψη. Αν αντιλήφθηκα σωστά, όταν μιλούν για αυτό που θεωρείται ποινικό αδίκημα, είναι και το θέμα της ιατρικής αμέλειας. Άρα όταν μιλούν για αποποινικοποίηση, ίσως να το εννοούν μεταφορικά. Γιατί αρμόδιο να κρίνει αν μία πράξη ή παράληψη ενός επαγγελματία ήταν αμέλεια ή λάθος, είναι το δικαστήριο. Είναι ερωτήματα. Ακριβώς. Αυτά αυτό τα οποία θα αναζητήσουμε απαντήσεις και από τους καθήλυν αρμοδίους και ειδικούς. Στη συνέχεια θα τα πούμε και με τον πρόεδρο του δικηγορικού, του Παγκύπριου Δικηγορικού Συλλόγου, τον κύριο Ιωαννίδη. Θα εξασφαλίσουμε και την αντίδραση του Υπουργείου, από πλευράς Υπουργείου Υγείας. Μείνε μαζί μας να παρακολουθήσουμε μαζί τα ουσιαστικά και τα βασικά αποσπάσματα από τη διάσκεψη τύπου. Ναι, μας έχει θίξει η διαδικασία που ακολουθήθηκε κατά τη διοικητική έρευνα
κατά την πρόταψη των κατηγοριών για τον τρόπο που έγινε η σύλληψη, που ήταν άκρος εξευτελιστικό για τους συναδέρφους. Δεν μπορεί να ποινικοποιηθεί κάθε ιατρική πράξη. Υπάρχουν νόμοι, υπάρχουν διαδικασίες και δεν μπορεί από εμάς η κοινωνία να απαιτεί να τους τηρούμε, αλλά κάποιοι άλλοι θεσμοί να θεωρούν ότι μπορούν να προχωρούν όπως αυτοί θεωρούν ότι είναι σωστό. Δεν θα επιτρέψουμε την ποινικοποίηση και τη λέξη τη βάζω σε εισαγωγικά, διότι προσέτρεψαν πάρα πολύ να ερμηνεύσουν τη λέξη και τον όρο ποινικοποίηση από ποινικοποίηση που ζητάμε, ως αν να θέλουμε ιατρικό άσυλο της πράξης. Όχι βέβαια. Είμαστε πολίτες της δημοκρατίας και είτε εκ μέρους του επαγγέλματος ή εκ μέρους της συμπεριφοράς μας, είμαστε ενώπιον του νόμου όταν εμείς παρανομούμε. Παρόλα τα αυτά, η εύκολη κατησχηρισμό, επίδοση ευθυνών σε επίπεδο ποινικού κακουργήματος, αυτό θα πρέπει να ληφθεί πολύ υπόψη. Και προς αυτή την κατεύθυνση θα έχουμε πραγματικά σοβαρές συζητήσεις με υπομνήματα, βάσει των οποίων οι αρμόδιες αρχές του κράτους θα πρέπει να βλέπουν χωρίς διάκριση, επιμένω, αλλά με διαφορετικό τρόπο το πώς μία υπόθεση ανάγεται σε ποινικό αδίκημα και μία υπόθεση σε αστική ευθύνη και σε μία υπόθεση που είναι πειθαρχική ευθύνη. Τρεις διαφορετικοί όροι, τους οποίους εμείς αρχίσαμε να μελετάμε, γιατί δεν επικαλούμε τις νομικές μας ικανότητες. Δεν είμαστε νομικοί, είμαστε γιατροί, τελειώσαμε ιατρικές σχολές. Παρόλα τα αυτά, έχουμε συμβούλους για τους οποίους θα πρέπει και εμείς, βάσει βασικών αρχών, να προστατεύσουμε τον Κύπριο επαγγελματία υγείας. Οι γιατροί είναι οι πρώτοι οι οποίοι επιδιώκουν και πρέπει να επιδιώκουν να υπάρξει έρευνα ενδελεχής για οποιοδήποτε συμβάν αφορά θάνατο ημί. Το γεγονός αυτό όμως δεν επιτρέπει σε κανέναν να ποινικοποιεί εκ των προτέρων την ιατρική. Αντιλαμβάνεστε σε ποιο επίπεδο θα οδηγήσει την ιατρική της Κύπρου. Σε αμυντική ιατρική, γεμάτη σωρία πλέον λαθών, τα οποία μπορεί να μην επιφέρουν θάνατον, θα επιφέρουν όμως πολλές άλλες παρενέργειες, τις οποίες θα είναι δύσκολο να αντιληφθεί τουλάχιστον στην πρώτη στιγμή η κοινωνία. Ο γιατρός οφείλει να έχει τις καλύτερες δυνατές συνθήκες, την καλύτερη δυνατή εκπαίδευση, για να μπορέσει να αποδώσει το μέγιστο σε κάθε περιστατικό, ούτως ώστε να υπάρχει η καλύτερη δυνατή έκφραση. Πρέπει ο ρόλος όλων μας να είναι θετικός και επικοδομητικός μετά από κάθε λάθος, το οποίο λάθος, όπως είπαμε, συμβαίνει ακόμα και στην ιατρική. Πρέπει με αφορμή τα τυχόν λάθη να διορθωνόμαστε. Γι' αυτό και το medical audit είναι κάτι το οποίο πρέπει επιτέλους να εφαρμοστεί και στην Κύπρο. Η Γενική Συνέλευση θα λάβει απόφαση πώς θα προχωρήσουμε πιο κάτω. Είναι το αρμόδιο όργανο ώστε να προχωρήσει με δυναμικά απεργιακά μέτρα. Άρα πάμε και πίσω στο Γιάννη τον Ξενοφόντος και πάλι. Ουσιαστικά ζητούν από ποινικοποίηση της ιατρικής πράξης, χωρίς αυτό να σημαίνει ιατρική ασυλία και αλλαγή της νομικής διαδικασίας σε περίπτωση που συμβεί κάτι, και προειδοποιούν, δεν θα διστάσουν όπως ακούσαμε να λένε, να προχωρήσουν και σε κλιμάκωση των μέτρων. Γιάννη, ο λόγος σε σένα για να κλείσουμε. Λοιπόν, Κατερίνα, πριν κλείσουμε, θεωρώ ότι πρέπει να αναφερθούμε στη διόρυστη στάση εργασίας, η οποία λήγησε λιγότερο από 7 λεπτά, αν θες. Δεν υπήρξε μεγάλη προσέλευση κόσμου. Προφανώς εισακούστηκε το αίτημα, αν θες, η έκκληση του Υπουργείου Υγείας προς τους ασθενείς που είχαν προγραμματισμένα ραντεβού κατά τον ουσιώδη χρόνο της απεργίας να μην προσέλθουν σε αυτά. Ήταν μειωμένη η προσέλευση. Βεβαίως συνομιλήσαμε με ασθενείς. Κάποιοι από αυτούς ήρθαν και ακριβώς λόγω της μειωμένης προσέλευσης έγινε εφικτό να εξεταστούν ακόμη και γύρω στις 10 και 4, 10 και 20, όπως μας είπαν, παρά το γεγονός ότι είχε αρχίσει η απεργία. Και αυτό είναι προς τιμή των γιατρών, αν θες, γιατί πρέπει να είμαστε και ακριβοδίκαιοι.
Υπήρχαν βεβαίως και περιπτώσεις ηλικιωμένων κυρίως πολιτών που έσπευσαν εδώ στα προγραμματισμένα τους ραντεβού, δεν κατέστη δυνατόν να εξεταστούν και αναγκαστικά πρέπει να επιστρέψουν είτε με λεωφορείο είτε με ταξί στο σπίτι τους. Και πριν κλείσουμε, αξίζει πραγματικά να αναφέρουμε ότι στην δίωρη αυτή στάση εργασίας δεν συμμετείχε η καρδιολογική κλινική του Γενικού Νοσοκομείου Πάφου, όπως ούτε η διευθύντρια του Τμήματος Ατυχημάτων και Επιγόντων Περιστατικών του Νοσοκομείου Πάφου, θεωρώντας ότι δεν πρέπει να επιδεινώσουν την ταλαιπωρία των ασθενών και κρίνοντας ότι δεν είναι σωστός ο χρόνος που επιλέγηκε για να πραγματοποιηθεί η συγκεκριμένη στάση. Κατερίνα. Σε ευχαριστούμε και συνεχίζουμε από εκεί που μείναμε με το Γιάννη, πηγαίνοντας στον ανταποκριτή μας στην Πάφο, τον Μάριο Ιγνατίου. Μάρια, καλώς μεσημέρι. Καλό μεσημέρι, Κατερίνα, κυρίες και κύριοι. Ακριβώς από εκεί που έμεινε ο Γιάννης.